εκτός από τις ιδιωτικοποιήσεις. Με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Μια που πλέον έχουν συνδεθεί και κατά άμεσο τρόπο με την επόμενη δόση. Η δεύτερη αξιολόγηση έχει καταδείξει ότι έχει γίνει ακόμα ένα θετικό βήμα στην προσπάθεια για ανάκτηση εμπιστοσύνη στο κυπριακή οικονομία. Ναι. Γίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το Δεκέμβρη, όπου η κυβέρνηση θα πρέπει να εκπονήσει ένα πλάνο, ένα ολοκληρωμένο πλάνο σε σχέση με τους ημικρατικούς οργανισμούς, όπου εκεί θα καταδεικνύεται ποιοι ημικρατικοί οργανισμοί θα τύχουν εξυγχρονισμού, ποιοι θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν ή να μετοχοποιηθούν. Και επίσης θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες των ημικρατικών οργανισμών. Γίνεται ξεκάθαρο από την Τρόικα ότι δεν είναι μόνο το 1,4 δισεκατομμύρια που τους ενδιαφέρει. Αλλά και οι θεσμικές αλλαγές. Ακριβώς. Θεωρούν ότι οι αποκρατικοποιήσεις στο σύνολο τους θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά την κυπριακή οικονομία. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός, ώστε όταν έρθει ξανά η Τρόικα να υπάρχει τα επιχειρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ναι. Άρα είμαστε ακόμη στο επίπεδο του σχεδιασμού. Ξέρετε, ίσως να φοβίζει ή να προβληματίζει λίγο η ώρα της εφαρμογής. Γιατί δεν έγινε και πολιτική διαπραγμάτευση. Βλέπετε ότι υπάρχουν και φωνές αντίθετες με όλη αυτή την ιστορία. Εικάζω ότι δεν θα είναι όλα βελούδινα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος φυσικά. Και ένα κονσένσους, λέτε. Όχι μεταξύ μόνο των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και με τους εργαζομένους, οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτόν τον διάλογο και φυσικά από τους ίδιους τους οργανισμούς. Ναι. Διότι κανένας δεν ξέρει καλύτερα αυτούς τους οργανισμούς από τη διοίκηση και τη διευθυντική ομάδα. Άρα λέτε ότι το καλύτερο σενάριο θα ήταν να πιστέψουν όλοι σε αυτό το εγχείρημα και να γίνει με έναν τρόπο που να βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Κοιτάξτε, αν και αυτό μοιάζει λίγο να είναι προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Εάν δεν κάνουμε οτιδήποτε και μείνουμε στη θέση ότι δεν δεχόμαστε τις ιδιωτικοποιήσεις ή τουλάχιστον αυτό που λέμε τις αποκρατικοποιήσεις, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μας επιβληθούν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και σε εκείνη την περίπτωση φυσικά δεν θα έχουμε οποιασδήποτε άλλες επιλογές. Άρα είναι καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε οικονομικά και τεχνοκρατικά επιχειρήματα όσον αφορά τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να φουλάρει μηχανές κυβέρνηση και για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, που είναι. Ακριβώς. Έχει πάρει μια παράταση μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Άλλο σταυρόλεξο για γερούς λίτες είναι αυτό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το πρόβλημα εκεί είναι να μην υπάρχουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες να μην έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περιθάλψη. Mm. Γι' αυτόν τον λόγο το Υπουργείο προσπαθεί να θέσει μια οροφή όσον αφορά τις πληρωμές, διότι θα υπάρχουν κάποιες πληρωμές πέραν του 2,38 που θα είναι η αποκοπή των εισοδημάτων και προσπαθεί να θέσει μια οροφή ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι εφικτό αυτό, λέτε, ή μοιάζει με δύσκολη επίτευξη? Οι συμπληρωμές, αυτό που λέμε οι επιπρόσθετες πληρωμές του 2,38 είναι 90 εκατομμύρια. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να εξασφαλιστούν αυτά τα 90 εκατομμύρια με όσον το δυνατόν καλύτερων τρόπων, ώστε οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να έχουν και αυτές την πρόσβαση όπως είχαμε πει. Δηλαδή μεγαλύτερη αποκοπή στα υπόλοιπα στρώματα της κοινωνίας. Κοιτάξτε, σε μια ώρα που χτυπιούνται όλα τα εισοδήματα όμως. Ή μπορεί να υπάρξει επανασχεδιασμός κάποιων άλλων δαπανών. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει να υπάρχουν οποιασδήποτε αυξήσεις όσον αφορά τους υπόλοιπους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, για να κλείσουμε με αυτό το συμπέρασμα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτές οι δύο αξιολογήσεις στην ουσία είναι η τυπική διαδικασία ή σπράττονται και από το εξωτερικό, από επενδυτές, από αυτό που ονομάζουμε αγορές? Οι θετικές αξιολογήσεις καταρχάς είναι βήματα προς την πορεία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία. Ναι. Έχουμε παρατηρήσει τις αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων στις διεθνείς αγορές να μειώνονται δραματικά. Έχουμε δει επενδυτικό ενδιαφέρον και στον τραπεζικό τομέα, όπου ήταν ακόμη ένας ψήφος εμπιστοσύνης. Άρα οι επενδυτές, βλέποντας αυτές τις θετικές αξιολογήσεις, ενισχύεται η εμπιστοσύνη προς την Κύπρο. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε στην αρχή της πορείας. Υπάρχουν προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε με τεχνοκρατική δουλειά, ώστε να αποδείξουμε ότι η κυπριακή οικονομία μπορεί να επανέλθει πίσω στην ανάπτυξη. Άρα, μάλλον δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά αγώνας αντοχής. Αγώνας δρόμου αντοχής. Και δρόμου και αντοχής. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο ίστατες προσπάθειες Downer για κατάληξη σε κοινό ανακοινωθέν, πυρετώδεις διαβουλεύσεις και κοινές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, παρέτεινε πάντως την παραμονή του στην Κύπρο. Επίσης, δείτε σε λίγο τον ασκό του Ιόλου στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ανοίγει καταγγελία στην αστυνομία για στημένο παιχνίδι. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών δύο πρόσωπα.
Επιλέξτε Αλφα Μισθοδοσία και εξασφαλίστε προνόμια για την επιχείρηση και τους μισθοδοτούμενούς σας. Αλφα προνομιακοί λογαριασμοί από την Αλφα Bank. Μία τράπεζα, όλες οι επιλογές. Στα Carrefour, σούπερ Σαββατοκύριακο. Μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο, μόνο στα Carrefour. Φρέσκο, ολόκληρο κοτόπουλο μυντίκης, 2,95 το κιλό. Σούπερ Σαββατοκύριακο. Μην το χάσετε. Για σωματική και πνευματική ευεξία, Φάρματον. Το πολυβιταμινούχο με τον ιδανικό συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Συμπληρώνει τη διατροφή σου με τον καλύτερο τρόπο. Σε μια εποχή όπου έννοιες όπως η εμπιστοσύνη χάνουν το νόημά τους, μια ασφαλιστική εταιρεία προσθέτει αξία. Trust Insurance Cyprus. 65.000 ασφαλιστήρια σε λιγότερο από 4 χρόνια. Με τη στήριξη του ομίλου Nest, με παρουσία σε 23 χώρες. Στην απόφαση για αλλαγή, εσύ ποιον θα εμπιστευτείς? In values we trust. In trust we trust. Εκθέσεις κατοικίν και property. Φτιάξτε το σπίτι σας σε 3 μέρες. Ολοκληρωμένες λύσεις σε έπιπλο, κουζίνες, δάπεδα, σκίαση, θέρμανση, ηλεκτρικές συσκευές και εταιρείες ανάπτυξης γης. 8 με 10 Νοεμβρίου, Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσία. Πληροφορίες IMH 7777 77.